Καλημέρα. Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020 σήμερα, το πρωινό μας vlog. Είναι και τα γενέθλια της κόρης μου της Κυριακής σήμερα, γίνεται 20 ετών να ζήσει. Και πάμε να, να διαβάσουμε την επιστολή, η οποία με προβλημάτισε, αλλά από την άλλη μου άρεσε αυτή η επιστολή, γιατί νομίζω ότι μπορεί να είναι χρήσιμη για πολλές φίλες και φίλους. Χάλασε μια φιλία για ένα πάθος ανεκπλήρωτο? Ή στόχος μου δεν είναι να χωρίσει, μου αρκεί να είναι ένα κομμάτι από τη ζωή μου. Μου αρκεί η φιλία του. Πάω κατευθείαν στην επιστολή. Γεια σας κυρία Θέκλα. Γεια σου. Παρακολουθώ όλες σας τις εκπομπές. Σας εύχομαι πάντα να έχετε επιτυχίες και να βοηθάτε όλο τον κόσμο με τα προβλήματα του. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ αγάπη. Θα εκτιμούσα πολύ τη γνώμη σας για ένα ζήτημα το οποίο με απασχολεί τα τελευταία χρόνια. Διορίστηκα στο δημόσιο προδιετίας και γνώρισα έναν συνάδελφο, ο οποίος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που συνάντησα και ο οποίος με βοήθησε να προσαρμοστώ σε ένα πολύ δύσκολο επαγγελματικό περιβάλλον. Μόλις είχε διοριστεί και αυτός, ένα μήνα πριν από εμένα, και είχε εγκαταλείψει τη μικρή πόλη όπου διέμενε με τη γυναίκα του για αυτή τη δουλειά στο δημόσιο, εδώ στο αστικό κέντρο δηλαδή. Είμαστε και δυο τώρα γύρω στα 50, εγώ χωρισμένη εδώ και χρόνια με μεγάλα παιδιά και αυτός παντρεμένος. Κάναμε πολύ παρέα. Βγαίναμε έξω εντελώς φιλικά. Μιλούσαμε για τη δουλειά και κάποιες φορές για τα προσωπικά μας. Μου έλεγε ότι με τη γυναίκα του είναι σαν αδερφάκια, αλλά δεν σκέφτεται να χωρίσει και ότι κάποια στιγμή θα ζητούσε μετάθεση για να πάει στην πόλη που ζει η γυναίκα του, η οποία βρίσκεται πολύ μακριά από εδώ που μένετε εσείς και δουλεύετε. Να σημειώσω ότι πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 2 χρόνια για να μπορεί να πάρει μετάθεση. Του είχα πολύ εμπιστοσύνη. Ήταν κάτι που μου βγήκε αυθόρμητα από την αρχή της γνωριμίας μας, ενώ από τη φύση μου είμαι πολύ καχύποπτος άνθρωπος και έχω μόνο μία καλή φίλη την οποία ξέρω 40 χρόνια. Και δεν έπεσα έξω. Σε ό,τι του έλεγα ήταν τάφος και έδειχνε ότι με εκτιμούσε. Δηλαδή σου φάνηκε ότι άξιζε τη φιλία σου αυτός ο άνδρας. Σε μερικούς μήνες το σκηνικό άρχισε σιγά σιγά να αλλάζει. Ναι, όχι που δεν θα άλλαζε. Άρχισε να με προσεγγίζει ερωτικά, διακριτικά πάντα, και στις διακοπές μάλιστα με είχε πάρει 5 τηλέφωνα ενώ ήταν στην επαρχία με τη γυναίκα του. Μόλις γύρισε, την επόμενη μέρα βγήκαμε έξω και για πρώτη φορά μου ανοίχτηκε και μου είπε ότι η γυναίκα του δεν έχει καλές σχέσεις με τη μάνα του και ότι ο ίδιος δεν αντέχει να βρίσκεται στο επαρχιώτικο κοινωνικό περιβάλλον. Επίσης, ότι δεν ξέρει αν θα φύγει ή θα μείνει, δηλαδή δεν ξέρει αν θα φύγει από το αστικό κέντρο στο οποίο εργάζεστε μαζί, αλλά δεν σκοπεύει να χωρίσει. Να σημειώσω ότι εδώ έχει δικό του σπίτι, όπου μένει με την κόρη του που είναι φοιτήτρια. Ήρθαμε πιο κοντά συναισθηματικά και ξεκίνησαν ερωτικές περιπτύξεις. Εγώ ήμουν σίγουρη από την αρχή που διάβαζα το mail ότι ήρθατε πιο κοντά. Γιατί έχω πει πολλές φορές και σε άλλα vlogs που έχουμε κάνει για τη φιλία μεταξύ ανθρώπων που θα μπορούσαν να έχουν ερωτική έλξη μεταξύ τους, δηλαδή φιλία μεταξύ ετεροφιλόφιλου άνδρα και ετεροφιλόφιλης γυναίκας, ότι δεν είναι εύκολο να συμβεί. Εγώ δεν τον έβλεπα καθόλου ερωτικά όλο αυτό το διάστημα. Το θεωρούσα τον καλύτερο μου φίλο που θα έπαιρνα τηλέφωνο και θα συζητούσα αφού του είχα εμπιστοσύνη. Ήθελε να προχωρήσουμε ερωτικά, αλλά μου έλεγε ότι δεν τον πειράζει να μείνουμε κι έτσι, ως φίλοι. Σαν φίλοι, θα πω εγώ. Το ως σημαίνει ακριβώς το ίδιο. Για παράδειγμα, πώς χρησιμοποιώ το ως, μπορώ να πω εγώ ως ψυχολόγος, εγώ που είμαι ψυχολόγος. Το σαν σημαίνει είναι παρομοίωση, σαν φίλοι. Όχι ακριβώς φίλοι, σαν φίλοι. Παράδειγμα, εγώ δεν χρησιμοποιώ τον όρο σαν ψυχολόγος, επειδή σημαίνει ότι σαν να λέω είμαι παρόμοιο, σαν κάτι παρόμοιο, δεν είμαι ακριβώς ψυχολόγος, λέω ως ψυχολόγος. Άρα το ως φίλοι που σου είπε να μείνετε, λάθος το είπε, σαν φίλοι. Γιατί γίνεται από τη στιγμή που κάνετε ερωτικές περιπτύξεις και σου ζήτησε να προχωρήσετε και παρακάτω να είστε φίλοι καθαρόιμοι. Οι καθαρόιμοι φίλοι δεν έχουν καθόλου ερωτικό, σεξουαλικό κομμάτι μέσα, καθόλου όμως. Η φιλία, είπαμε, είναι ένας πλατωνικός έρωτας. Το πλατωνικός είναι που κάνει διαφορά μεταξύ φιλίας και σχέσεις. Τελικά, στις αρχές του Ιουνίου, κάναμε έρωτα. Να σας πω ότι την πρώτη φορά έκανα σαν παρθένα.
ίσως επειδή διαισθανόμουν την εξέλιξη της σχέσης αφού είναι παντρεμένος. Μάλιστα με ρώτησε πρώτα αν ήθελα και εγώ να το προχωρήσουμε την ώρα που φιλιόμασταν και αγκαλιαζόμασταν. Την gentleman. Μετά την ερωτική πράξη, εκείνος κατάλαβε ότι αισθανόμουν άβολα και με έπαιρνε αγκαλιά για να καθησυχάσει τους φόβους μου, λέγοντάς μου ότι θα είμαστε μαζί και όπου βγει. Μάλιστα σχεδίαζε να πάμε και ένα ταξίδι και έδειχνε ότι με ήθελε πολύ. Σε ωραία γράφεις, λες έδειχνε. Δεν λες με ήθελε πολύ, λες έδειχνε. Αν και είναι πολύ εσωστρεφές άτομο, όταν έκανε ένα μικρό πρώτο βήμα και το εκδήλωνα τα συναισθήματα μου, έβρισκα πάντα ανταπόκριση και ανοιγόταν και αυτός. Αλλά σταμάτησε πια να μου μιλάει για το γάμο του και την προσωπική του ζωή. Άπαξ και έκανες σεξ με τον άλλον, δεν μπορείς πλέον να είσαι φίλος. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γι' αυτό σταμάτησε να σου λέει για την προσωπική του ζωή, επειδή πλέον δεν σε βλέπε ως φίλη, σε έβλεπε σαν ερωμένη. Σαν, όχι ως ερωμένη, σαν. Εξήγησα προηγουμένως τη διαφορά του ως και του σαν. Το ως σημαίνει ακριβώς έτσι. Το σαν σημαίνει κάπως. Παρομοιωτικό είναι το σαν. Να επισημάνω ότι όταν βγαίναμε η γυναίκα του τον έπαιρνε τηλέφωνα, αλλά αυτός προσπαθούσε να το κλείσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα και τα απαντούσε δηλαδή κανονικά μπροστά σου. Το καλοκαίρι έφυγε για την πόλη όπου είναι η γυναίκα του για ένα μήνα, με την άδεια που πήρε από τη δουλειά και άρχισαν να ρεώνουν τα τηλέφωνα. Ναι, που δεν θα ρεώνα, φυσικά θα ρεώνα. Στον ένα μήνα με πήρε τηλέφωνο μόνο δύο φορές. Όταν γύρισε, βγήκαμε έξω και ήταν τελείως διαφορετικός. Έδειχνε ότι κάτι τον απασχολούσε. Το μόνο που μου είπε είναι ότι δεν ξέρω αν θα μείνω ή θα φύγω. Δώσε το βιβλίο μου να μείνω ή να φύγω να το διαβάσει. Προς εμένα ήταν συναισθηματικός και τρυφερός. Ήμασταν σαν να μην είχε αλλάξει τίποτα, αλλά έβλεπα ότι κάτι τον βασάνιζε. Μου είπε επίσης ότι θέλω να είσαι ευτυχισμένη και ότι θα στεναχωρηθώ κι εγώ όταν φύγω. Πραγματικά, τι να σου πω, την ευτυχία σου έχει πρώτη προτεραιότητα ο συγκεκριμένος. Να σημειώσω ότι το «θα στενοχωρηθώ και εγώ όταν φύγω» μου το έλεγε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της γνωριμίας μας, φιλικής και ερωτικής. Για σένα, παιδί μου, μπορεί να τα φιλική στην αρχή, γι' αυτό ποτέ δεν ήταν φιλική. Κατά τη γνώμη μου, πάντα. Σε κάποια φάση μου είπε ότι θέλει να μείνουμε φίλοι, γιατί θα εκτροχιαστούμε. Τι εννοούσε θα εκτροχιαστείτε? Καλά, θα μας τερλάνει και αυτός. Ε. Δηλαδή, όλες οι περιπτωσάρες, πάτε και τις γνωρίζετε και μας στέλνετε mail. Φαντάζομαι ότι όταν σου είπε σε κάποια φάση να μείνετε φίλοι γιατί θα εκτροχιαστείτε, θα εννοούσε πρόφανως, υποθέτω, ότι αν συνεχίζετε να έχετε ερωτικές επαφές, θα σε ερωτευτεί και θα αναγκαστεί να χωρίσει τη γυναικούλα του και να χάσει τη βολή του. Αυτό θεωρεί εκτροχιασμό. Δεν θεωρεί εκτροχιασμό το να πατάει τη γυναίκα του και να κάνει εξωσυζυγική σχέση και να κάνει σεξ έξω από το γάμο και να μην τιμάει το στεφάνι του. Γιατί εσύ δεν έχεις στεφάνι, εσύ είσαι ελεύθερη. Αυτός είναι παντρεμένος που δεν τιμάει το στεφάνι του. Αυτό δεν είναι εκτροχιασμός και ξεπεσμός. Εκτροχιασμός είναι το να χωρίσει, επειδή αγάπησε αλλού. Μάλιστα. Του επεσήμανα ότι βλέπει και αυτός ότι έχουμε καλή επικοινωνία, συναισθηματική επαφή και ερωτικό πάθος, εμπιστοσύνη και σεβασμό ένας προς τον άλλον. Αλλά αφού αυτή είναι η αποφασή του, θα τη σεβαστώ. Εξαφανίστηκα τελείως, αλλά εκείνος ερχόταν στο κτίριο που δουλεύω, δουλεύουμε στην ίδια υπηρεσία αλλά σε διαφορετικά κτίρια που έχουν απόσταση κάποια μέτρα, μου μιλούσε και με άγγιζε, 100 μέτρα, 200 μέτρα το ένα κτίριο από το άλλο, μου μιλούσε και με άγγιζε τυχαία και καλά. Πολύ φίλος, πολύ φίλος. Καθόλου φίλος με εμένα φυσικά, γιατί εγώ θα λειτουργούσα έτσι. Μου μιλούσε και με άγγιζε τυχαία. Καλά, εγώ σαν να μην συμβαίνει τίποτε, άλλωστε τι μπορούσα να κάνω μπροστά σε τόσο κόσμο. Θες να σου απαντήσω τι θα έκανα εγώ μπροστά σε τόσο κόσμο? Δεν θες. Αχ, αλλά εσύ δεν θα το έκανες, γιατί εσύ δεν θες να τελειώσει αυτή την και καλά φιλία, νομίζω. Έχεις ένα κολληματάκι, μη σου πω και δυο και τρία. Με πήρε ένα τηλέφωνο στη γιορτή μου, στην αρχή δεν το σήκωσα, αλλά επέμενε, και μιλήσαμε περί ανέμων και υδάτων. Όλο αυτό το διάστημα προσπαθούσα να το ξεπεράσω, να δω την κατάσταση λογικά, παρά το γεγονός ότι πονούσα πολύ και είχα χάσει τον καλύτερο μου φίλο, έλεγα μέσα μου ότι όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο. Αγάπη μου, δεν ήταν ο καλύτερος σου φίλος. Ήταν ένας γκόμενος της μαύρης ορκής, που λέμε στα κυπριακά, της μαύρης ορκής.
δεν είναι και καλός κόμενος, που σε κορόιδευε και εσένα και τη γυναίκα του, ο οποίος σε προσέγγισε με πρόσχημα τη φιλία για να σε... Το οποίο όταν το πέτυχε, σου είπε να μην κάνετε να πολύ συχνά. Μπας και εκτροχέστε, δηλαδή να κολλήσετε και να χάσει αυτό στη βολή του, ο Βολεψάκιας. Για ποιο λόγο συμβαίνουν. Είχα χάσει τον. Πρώτα απ' όλα δεν ήταν ο καλύτερος σου φίλος, μην έχω βλακίες. Δεν ήταν ο καλύτερος σου φίλος. Ήταν ένας που εσύ τον είδες μεν φιλικά, αυτός δεν σε είδε ποτέ φιλικά. Και λες μέσα σου, έλεγες ότι όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο. Όλα συμβαίνουν για να μάθεις να ξεχωρίζεις, να διαχωρίζεις τη φιλία από τον έρωτα. Και να διαχωρίζεις ένα αρπακτικό, έναν γήπα, ο οποίος βλέπει μια γυναίκα στην εργασία του, η οποία, την οποία προφανώς γουστάρει, σαφώς σε γουστάρει, διαφορετικά θα μείνεις όλο αυτό, και την οποία την εντοπίζει και την προσεγγίζει με τρόπο που θεωρεί ότι θα είναι καλύτερος για να την κερδίσει, να την βάλει που κάτω, που λέμε στα κυπριακά, δηλαδή να κάνει αυτό που κάνατε, και μετά να την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια και να σε αφήσει ένα μετά να λύνεις το puzzle και να γεμίσεις τα κενά. Θα κλαμπού θέλω ένα συγκεκριμένο, πραγματικά. Έτσι δεν τον πήρα ποτέ κανένα τηλέφωνο, ώσπου μετά από 3 μήνες με προσέγγισε και κάναμε πάλι έρωτα. Όχι που δεν θα κάνατε. Αυτός θέλει να κάνει έρωτα μαζί σου, αλλά θέλει να κάνει αναδιαστήματα, ώστε να μην εκτροχιαστεί. Πόσο με ενοχλεί αυτή η έλλειψη ειλικρίνειας στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Θα γούσταρα πολύ περισσότερο, θα σου πει... Εγώ είμαι αυτός που είμαι, είμαι παντρεμένος, είμαι πολυγαμικός, γουστάρω να έχουμε μια παράλληλη σχέση. Δεν θέλω να έχουμε και πολλά πολλά μπας και χωρίσω γιατί δεν θέλω να χωρίσω και εσύ να ξέρεις να επιλέξεις ξεκάθαρα ότι αυτός θέλει αυτό το πράγμα και αν το θέλεις και εσύ όντως αυτό το πράγμα να προχωρήσεις. Όχι να σου πουλάει φιλίες στην αρχή και έρωτα στη συνέχεια και μετά να σε αφήνει στα κρύα του λουτρού και να έρχεται ως απομηχανής δεν ξέρω εγώ τι. Θεός σίγουρα όχι. Πώς από μηχανή τέτοιος να σε απαυτώνει μετά από 3 μήνες που δεν μιλήσατε. Μου έλεγε πάλι ότι θέλω να είσαι ευτυχισμένη. Όχι, δεν θέλει να είσαι ευτυχισμένη. Θέλει αυτός και το τέτοιο του να είναι ευτυχισμένα. Εσύ δεν θέλει να είσαι ευτυχισμένη. Αυτό είναι ψέμα. Ήταν πολύ τρυφερός και συναισθηματικός μαζί μου. Αχ, το χρυσό μου. Ναι, έχει πολλούς οι οποίοι προκειμένου να επιδείξουν είναι πολύ τρυφεροί και συναισθηματικοί εκείνη την ώρα, λίγο πριν και λίγο μετά. Και μετά χάνονται. Αλλά κάτι δεν πήγαινε καλά και έτσι απομακρύθηκα. Καλά έκανε και το απομακρύθηκε. Στον gut instinct σου προφανώς σε προειδοποιούσε. Τα Χριστούγεννα που με έστειλε ένα τυπικό μήνυμα για χρόνια πολλά, το απάντησα. Κατέστρεψες τη φιλία μας για να γαμίσει. Επιτέλους ξύπνησες. Μπράβο! Μετά από αυτό το μήνυμα δεν μου μιλούσε στη δουλειά. Χεστήκαμε, δεν μας μιλάει. Μάλιστα έτυχε, ή μήπως ήταν μοιραίο. Παρετάτε με τη μοίρα. Και με τις συμπτώσεις που δεν είναι μοιραίες. Μόνοι μας φτιάχνουμε την τύχη μας. Να διαβάσεις το βιβλίο μου «Η Ανατομία μιας γυναίκας», το οποίο υπάρχει στην ιστοσελίδα μου στην στήλη ηλεκτρονικές εκδόσεις δωρεάν, σαν flipbook, να το διαβάσεις online, που το έχω γράψει εκείνο το βιβλίο, το πρώτο βιβλίο που έγραψε το 2005, για να επιχειρηματολογήσω υπέρ του ότι δεν υπάρχει τύχη και τυχαία πράγματα στις σχέσεις. Ότι εμείς φτιάχνουμε και τύχη και ατυχία στον έρωτα. Εμείς φτιάχνουμε την τύχη μας. Μετά από αυτό το μήνυμα δεν μου μιλούσε στη δουλειά, μάλιστα έτυχε να μας βάλουν να δουλέψουμε δίπλα-δίπλα και να μην ανταλλάξουμε ούτε ένα γεια. Αυτό με πείραξε πολύ. Και όταν κάποια στιγμή τον βρήκα μόνο του στη δουλειά, του εξέφρασα το παράπονό μου αλλά και το θυμό μου που δεν μου μιλάει. Μετά από 3 μήνες, παρά το γεγονός ότι ήμουν επιθετική μαζί του για τη συμπεριφορά του, μου ζήτησε να συναντηθούμε λέγοντας μου να τσακωθούμε από κοντά. Αυτούς τους τύπους δεν τους πειράζει να τους κράζεις, μπορεί να φτιάχνονται κιόλας όταν τους κράζεις. Του ενοχλεί. Και έχουμε στο μυαλό του, α την αυτήν κανένα τρίμηνο να ηρεμήσει. Θα την πιάσουμε το καλό, θα την ξαναπηδείξω, θα ξαναθυμώσει. Μετά κανένα τρίμηνο να ηρεμήσει. Κατάλαβε και γίνεται έτσι. Έχω δει τέτοιες ιστορίες πάνω χρόνια. Βγήκαμε έξω εντελώς φιλικά αυτή τη φορά και μου είπε ότι θύμωσε με το μήνυμα και ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όχι πώς γίνονται τα πράγματα. Μου είπε επίσης ότι ενώ είχε βάλει τη ζωή του σε μια σειρά, αρρώστησε η γυναίκα του και ανατράπηκαν όλα. Το ρώτησα τι εννοεί και μου απάντησε ότι αφορά προσωπικά του θέματα. Σου είπε όμως τι αρρώστια έπαθε η γυναίκα του και ότι την ξεπέρασε και ότι θεραπεύτηκε. Εσείς τι πιστεύετε ότι εννοούσε? Σε κοροϊδεύει. Σε παίζει. Παίζει με το μυαλό σου.
Επιπλέον ότι έβλεπε ότι κόλλαγα μαζί του, αλλά και αυτός μου έδειχνε το ίδιο πράγμα. Δεν νομίζω ότι έχω κάνει λάθος. Σε γουστάρει μόνο για το σεξ. Εξάλλου, όλο το διάστημα που είμαστε στα χώρια δεν τον ενόχλησα καθόλου και του το επεσήμανα αυτό. Αυτό του άρεσε που δεν τον ενόχλησε. Τον βόλεψε. Του ανέφερα επίσης ότι μετάνιωσα για ό,τι έγινε επειδή καταστράφηκε η φιλία μας και αυτός με κοιτούσε στα μάτια χωρίς να πει τίποτα. Τι να σου πει, ότι ποτέ δεν ήταν φιλία, ότι όλο αυτό ήταν για να σε βάλει από κάτω, τι να σου πει. Τόλμησα να τον πάρω εγώ τηλέφωνο ένα μήνα μετά και μιλούσαμε μία ώρα για κάποια προβλήματα που έχω στη δουλειά, γιατί η γυναίκα του δεν ανέφερε τίποτα, αλλά μου είπε ότι κάποια στιγμή θέλει να συναντηθούμε. Πέρασε ο καιρός, γιατί το κάνετε πάλι. Του τόνισα επίσης ότι του έχω εμπιστοσύνη παρά τα όσα συνέβησαν. Μήπως είμαι χαζή? Όχι, δεν είσαι χαζή. Έχεις χαζέψει από το κόλλημα το ερωτικό. Ο τρόπος που γράφεις δεν δείχνει καμία περίπτωση χαζή γυναίκα. Αλλά μου βγαίνει ευθόρμητα. Πώς και αγραφείτε το χαρακτήρα του και τις προθέσεις του απέναντί μου με την πείρα που έχετε? Στον έχω σκιαγραφίσει, ειδικά όταν ήρθα κοντά στην κάμερα. Νιώθω ότι με αυτόν τον άνθρωπο ταιριάζουμε σε πολλά πράγματα. Το κυριότερο είναι ότι αισθάνομαι οικία μαζί του και το έχω εμπιστοσύνη. Παρόλο που είσαι καχύποπτος άνθρωπος, έδειξες εμπιστοσύνη σε άνθρωπο που δεν είναι άξιος της εμπιστοσύνης σου και σου το έχει αποδείξει με πράξεις. Όχι μόνο με λόγια, με πράξεις ότι δεν είναι άξιος της εμπιστοσύνης. Δεν θέλω να χάσουμε την επαφή. Μαζί του είμαι άνετα. Είμαι ο εαυτός του και ο εαυτός μου. Και εκλαμβάνω θετική ενέργεια από την παρουσία του και μόνο. Σοβαρά. Εκλαμβάνεις θετική ενέργεια από την παρουσία του. Μετά από όλα όσα έχει κάνει. Η διέστησή μου μου λέει ότι με θέλει και αυτός παρά τα όσα συνέβησαν. Αλλά μήπως είναι οι ελπίδες μου και το όνειρά μου. Αυτός σε θέλει μόνο για το σεξ. Ποτέ δεν ήταν φίλος σου. Τους φίλους μας δεν τους πηδάμε. Τους σεβόμεθα. Εσείς λέτε στα βίντεό σας να εμπιστευόμαστε το ένστικτό μας, αλλά φοβάμαι μήπως έχω κάνει λάθος. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που εμπλέκομαι σε τέτοιου είδους σχέση και δεν ξέρω αν το χειρίζομαι σωστά. Δεν έχω εμπειρία. Αγάπη μου, το gut instinct είναι άλλο πράγμα και το ένστικτό μας είναι άλλο πράγμα. Το ένστικτο, η φωνή της λογικής που έχουμε μέσα μας, είναι άλλο πράγμα. Το ένστικτο σου, εσένα, τον gut instinct σου, προφανώς το έχεις καταχωνιάσει και έχεις βάλει από πάνω, δεν ξέρω, τρομερή επιθυμία, τρομερή... Πρέπει να σου έλειπε πάρα πολύ αγάπη και ο έρωτας στη ζωή σου. Πρέπει να έχεις βιώσει μια έντονη ερωτική ερημιά και αυτός να ήρθε σαν μάνα εξ ουρανού στη ζωή σου αυτός ο άνδρας και γι' αυτό να σε τύφλωσε και να σε κούφανε τελείως. Να μην ακούς ούτε το ένστικτό σου. Στόχος μου δεν είναι να χωρίσει. Μου αρκεί να είναι ένα κομμάτι από τη ζωή μου. Μου αρκεί η φιλία του. Αγάπη μου, μην καταδικάζεις τον εαυτό σου στο σκυλάκι που τρώει τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι του αφέντη. Σε παρακαλώ, τα δικαιούσε όλα και εσύ και κάθε γυναίκα. Να μείνω ή να φύγω. Δεν θα σου πω εγώ τι θα κάνεις, δική σου απόφαση. Όταν χώρισα από τις άλλες σχέσεις μου, δεν γύρισα ποτέ πίσω. Με αυτόν το έκανα. Το έκανες, ναι. Με αυτόν έχεις κόλλημα. Αυτός πατάει τις ευαίσθητες χορδές σου. Είναι ο μόνος άνθρωπος για τον οποίο ένιωσα έτσι και έχω εμπιστοσύνη. Τώρα, το πώς του έχεις εμπιστοσύνη, δεν καταλαβαίνω για ποιο πράγμα του έχεις εμπιστοσύνη. Για να μην σε πληγώσει, αφού ήδη σε έχει πληγώσει. Πώς την ορίζεις την εμπιστοσύνη? Ξέρεις ότι πολλές φορές τυφλωμένοι από ερωτικό πάθος εμπιστευόμαστε ανθρώπους επικίνδυνους? Όλες εκείνες οι γυναίκες που έχουν πεθάνει σε γυναικοκτονία, που τις σκότωσαν οι άντρες τους, τους είχαν εμπιστευτεί. Και όλοι μας ξέρουμε ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει σπάνια στη ζωή. Εύχομαι να μην σου συμβαίνει συχνά να εμπιστεύεσαι τέτοιους τύπους. Θα ήθελα να βρισκόμαστε χωρίς ερωτική επαφή, γιατί νιώθω γεμάτη συναισθηματικά από αυτόν τον άνθρωπο. Αξίζει όμως, ή στο τέλος θα πληγωθώ περισσότερο? Αγάπη μου, εσύ θες φιλία από αυτόν ή νομίζεις ότι θες φιλία από αυτόν, αυτός θέλει ξεκάθαρα σεξ από σένα και μάλιστα χωρίς καθόλου δεσμεύσεις. Ζητώ συγγνώμη για το μακροσκελές γράμμα μου, αλλά θα ήθελα να έχετε μια εμπεριστατωμένη εικόνα της όλης κατάστασης, τόσο εμπεριστατωμένη που έχω τσαντιστεί, όχι μαζί σου, με αυτόν.
Ευχαριστώ πολύ, με εκτίμηση, έρος και ψυχή. Πώς υπογράφεις έρος και ψυχή? Είσαι γεμάτη αντιθέσεις. Πώς υπογράφεις έρος και ψυχή τη στιγμή που είσαι διατεθειμένη να κάνεις τόσες εκπτώσεις και να είσαι με έναν άνδρα ο οποίος σου έκανε το φίλο για να σε επιδείξει και μετά απομακρύνθηκε και εσύ το θες μόνο για φίλο, ειλικρινά? Αν θέλεις τον έρωτα και την ψυχή, διώξε από κοντά σου οποιονδήποτε θέλει κομμάτια σου και σε κατακερματίζει. Δεν μπορεί κανένας άνθρωπος να είναι ευτυχισμένος αν δεν είναι ολόκληρος. Είναι από τους μεγαλύτερους μύθους ότι μπορούμε να έρθουμε κοντά με έναν άνθρωπο, να κάνουμε έρωτα με έναν άνθρωπο με τον οποίο, για τον οποίο έχουμε ερωτικά συναισθήματα και μετά να απομακρυνθεί και να είμαστε μονοφίλοι. Μιλάμε για μαρτύριο διαρκείας που θα έχεις να βιώσεις μετά. Σε παρακαλώ, πρόσεξέ το, και για να μην είμαι και γραφική θα πω ξανά, μάλλον για να είμαι γραφική θα πω ξανά αυτό που λέω σχεδόν σε κάθε vlog. Πάρα πολύ καλό θα σου κάνει η ψυχοθεραπεία, εξαιρετικό καλό. Στο να ξεπεράσεις το τραύμα το ψυχικό που σου έχει προκαλέσει αυτή η φάση, στο να ξεπεράσεις το κόλλημα που έχεις μπόλικο από αυτό, πολύ κόλλημα, και για να μπορέσεις να ανεβάσεις την αυτοεκτίμηση σου και πλέον στη ζωή σου να διεκδικείς ολόκληρα, όλη την πίτα. Γιατί και εσύ είσαι ολόκληρος άνθρωπος. Την αγάπη μου. Καλημέρα!